Εκτός από τον εμπορικό κόσμο, κύριε Πλεύρη, εφόσον μιλήσατε για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, ένα μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με ότι η εικόνα της Αθήνας έχει αλλάξει. Και αυτό εντάθηκε από την εμφάνιση κάποιων προσώπων, από το παρεμπόριο, αν θέλετε, και από την αύξηση της εγκληματικότητας. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος της εγκληματικότητας και της μεταναστευτικής ροής που συνδέεται με την εγκληματικότητα, διότι ο κάθε παράνομος που μπαίνει μέσα στη χώρα μας, ένα πράγμα ξέρει να λέει, Ομόνοια να τον κατεβάσουν, και έχουμε αυτό το στίβαγμα το οποίο ζει το κέντρο της Αθήνας. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε, γιατί πρέπει να πάμε και σε μια υπευθυνότητα γενικότερη, Σοφία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά στην κρίση. Εγώ αντιλαμβάνομαι πολλών ομάδων τα δίκαια αιτήματα που έχουν. Δεν μπορούν να τα διεκδικούν οι βιτιοφόροι. Αυτή τη στιγμή που έρχεται τουρισμός στην Ελλάδα, 1-1,5 μήνα είναι να μπει συνάλλαγμα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας τώρα τους έπιασε το παράπονο. Οι μεταφορείς τώρα τους έπιασε. Δεν είναι λογικά πράγματα. Αυτά θα μου πείτε, έχουν δίκιο σε πολλά θέματα. Σε πολλά θέματα έχουν δίκιο. Δεν θα το βρουν το δίκιο αυτό στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, στέλνοντας τον κόσμο αυτό στην Τουρκία. Διότι αν έχουν μια ελπίδα να πάρουν κάποια χρήματα, είναι βέβαιο ότι βυθίζοντας το κράτος παραπάνω δεν θα πάρουν τίποτα. Και πρέπει επιτέλους και αυτοί οι συνδικαλιστές να αναλάβουν την ευθύνη τους. Γιατί η χώρα σήμερα δεν βρίσκεται εδώ πέρα μόνο των κακών κυβερνήσεων που είχαμε, αλλά και συνδικαλιστικών σωματείων που συντεχνιακά πίεζαν σε καταστάσεις και ανάγκαζαν τις κυβερνήσεις να τους δίνουν πράγματα που δεν δικαιούνταν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι κινητοποιήσεις όμως, κύριε Πλεύρη, λένε ότι θα συνεχιστούν. Αυτή τη στιγμή να αφήσουμε χωρίς βενζίνη τη χώρα, για να τα πούμε απλά τα πράγματα. Μέσω της καλοκαιρινής περίοδου. Θέλει ο άλλος τώρα, ο άνθρωπος, περιμένει πώς και πώς ένα χρόνο την άδειά του και μπορεί να έχει κανονίσει να πάει με το αμάξι στην Πελοπόννησο, να αναγκάζεται να κυρώσει διακοπές, να έρχονται οι τουρίστες εδώ πέρα και να τους δίνουν τα αμάξια με τη ρεζέρβα τα νοικιασμένα, και θεωρούν τώρα αυτοί ότι ενδιαφέρονται για τα αιτήματα. Εκβιάζουν πάνω στην τουριστική περίοδο. Και αυτό πραγματικά είναι απαράδεκτο και πρέπει επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση να πάρει όλα τα νόμιμα μέτρα που δικαιούται, να κάνει τις επιτάξεις, να κάνει τα πάντα για να έχουν βενζίνη τα οχήματα. Πάντως, κύριε Πλεύρη, χαρακτηριστικό της κυβέρνησης από τη μία, αλλά και από την άλλη, δικαιολογώντας, αν θέλετε, ή καυτηριάζοντας την σημερινή κινητοποίηση, μάλλον την κινητοποίηση των τελευταίων ημερών που έχουμε από τους οδηγούς, έχουν ένα κοινό σημείο ότι η κυβέρνηση με έναν τρόπο απλό και πρόχειρο και βιαστικό προσπαθεί να φέρει, αν θέλετε, τις ανατροπές και τις αλλαγές, και είναι και αυτό ένα σημείο που προκαλεί τις κινητοποιήσεις. Ακούστε, κάνει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη θερινή περίοδο για να φέρει κάποια νομοσχέδια τα οποία βέβαια θα ψηφιστούν αργότερα. Κακώς το κάνει τώρα. Είναι αυτό που τους έχει πιάσει με την ανοιχτή διαβούλευση. Και εκεί που έχουν δίκιο, και δεν μπορείς να τους πεις ότι δεν έχουν δίκιο, είναι ότι στην αρχή για να χαϊδέψει αυτιά έβγαλε ένα νομοσχέδιο όπως το θέλανε ουσιαστικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και τώρα ξαφνικά, επειδή είδαν ότι αυτά είναι ανεφάρμοστα ή αυτά έρχονται κόντρα με συνθήκες που έχει χώρα όχι από το μνημόνιο, από τον ελεύθερο ανταγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μάζεψε όλα και λένε αυτοί με το δίκιο τους, λένε μας κορόιδευες, μας έβγαζες ένα άλλο νομοσχέδιο και τώρα μας φέρνεις κάτι διαφορετικό. Αυτά λοιπόν είναι παιδικές ασθένειες μιας νέας κυβέρνησης, η οποία δεν έχει καταλάβει ότι δεν είναι μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται για την αναπαραγωγή της πέστροφας, είναι μια κυβέρνηση που έχει αναλάβει τα ενία ενός τόπου. Αν δεν το καταλάβει αυτός ο κύριος Παπανδρέου, να πάει να το παίζει πρόεδρος στη Διεθνή Σοσιαλιστική που εκεί πέρα ασχολούνται με 1002 θεωρητικά θέματα και κανένα πρακτικό, και να κυβερνηθεί αυτός ο τόπος. Μάλιστα, κύριε Πλεύρη, θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή σας με ένα σχόλιο για ένα μεγάλο κεφάλαιο που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί, που ακούγεται ως τρομοκρατία. Και αναφέρουμε στο τελευταίο περιστατικό που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και στην προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα. Ναι, πραγματικά η προκήρυξη είναι μια προκλητική προκήρυξη από δολοφόνους, οι οποίοι με θράσος ουσιαστικά προσπαθούν να το παίζουν παλικαράδες που δεν είναι παλικαριά βέβαια σε καμία περίπτωση, κάποιον που δεν έχει όπλο να πας να τον χτυπάς, είτε αυτός είναι αστυνομικός, είτε αυτός είναι δημοσιογράφος όπως ο Σοκράτης, ο Γκιόλιας, είτε οποιοδήποτε άλλος. Εμείς θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι αρκετά η τρομοκρατία παραχαϊδεύτηκε στην Ελλάδα.
το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, εάν δράσει όπως πρέπει να δράσει, αυτούς όλους θα τους τσιμπήσει πάρα πολύ γρήγορα για να τους κλείσει τα στόματα με τις ποινές που πρέπει να δεχθούν και ταιριάζουν σε δολοφόνους. Όμως, όσο υπάρχει πτέρυγα, είτε εμέσως είτε αμέσως άλλες φορές να καλύπτει το όνομα της ελευθερίας της γνώμης τους τρομοκράτες, έχουμε αυτά. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα ότι όταν έχεις τις Βρετανικές αρχές που καλύπτουν το Indymedia που είχε στοχοποιήσει το Σοκράτη τον Κιόλια και έλεγε ότι πρέπει να πεθάνει, και όταν έχεις κυβέρνηση η οποία φοβάται να τσακωθεί με τους Βρετάνους για να μπει μέσα επιτέλους στο ηλεκτρονικό έγκλημα, να δούμε ποιοι αλητήριοι κρύβονται πίσω από το Indymedia, τότε είναι με βεβαιότητα ότι δεν έχουμε πραγματική βούληση να χτυπήσουμε την τρομοκρατία. Και όσο δεν υπάρχει αυτή η βούληση, θα αυξάνονται τα κρούσματα σε βάρος αθώων πολιτών. Αυτό όμως που με εξόργησε με την προκήρυξη είναι ότι αυτοί οι δολοφόνοι που στέρισαν από ένα παιδί που είναι να γεννηθεί, που είναι στην κοιλιά της μάνας του, και από ένα μικρό παιδί τον πατέρα, λένε ότι δεν θέλανε να κάνουν χτύπημα στο σπίτι για να μην χτυπηθούν αθώα άτομα. Δηλαδή αφήνεις δύο παιδιά, το ένα ίσα που γνώρισε τον πατέρα του, το άλλο δεν θα το γνωρίσει καθόλου, και μια χείρα μητέρα, και υποτίθεται ότι έχεις ευαισθησία. Ενώ είσαι ένας στιγνός δολοφόνος που πρέπει να σου επιβληθούν οι πιο σκληρές ποινές. Αλλά δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, γιατί αυτό είναι η δημοκρατία, όταν θα τους πιάσουμε αυτούς όπως πιάσαμε τους άλλους δολοφόνους 17 Νοέμβρη, θα υπάρχουν δημοσιογράφοι που θα τους υποστηρίζουν και θα έχουν το δικαίωμα, όπως πρέπει να υπάρχει σε κάθε πολιτεία, δίκης δίκης, δηλαδή να βγαίνουν και να προκαλούν αυτούς που έχουν σκοτώσει. Ότι θα τους πιάσουν, θα τους πιάσουν, και τότε θα κλαίγονται όλα αυτά, όλοι αυτοί οι τρομοκράτες, γιατί θα πηγαίνουν φυλακή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Κύριε Πλεύρη, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Κυρίες και κύριοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Αναώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια πάντα ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.